έχει το κομπιούτερ. Εγώ με συγκινούν ότι δεν έχει. Το κομπιούτερ σου έχει μηδέν. Πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει μηδέν. Έχει από το 1 μέχρι το 0. 9 μηδέν. 1. Έτοιμοι. Στο όνομα του Θεός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλήνης και σώσον αγαθές τα ψυχά σημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Το σημερινό μας θέμα είναι ένα κομμάτι από μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους. Ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι που ίσως να ακούγεται στην Εκκλησία, να αναγνώσκεται δηλαδή, μία φορά το χρόνο, ίσως. Και στα αυτιά μας αυτό το κομμάτι να μην ακούγεται και να μην χτυπάει και τόσο ωραία, γιατί είναι δύσκολο αν δεν ασχοληθεί κανείς ειδικά, ξεχωριστά, αν δεν επιμείνει να κατανοήσει το χωρίο αυτό. Απευθύνεται λοιπόν στην επιστολή γράφοντας τα εξής: είτε προφάση, είτε αληθεία. 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 Η αλήθεια. Ναι, θα το εξηγήσω. Θα το εξηγήσω. Αληθεία. Χριστός καταγγέλλεται. Είτε λέει, το εξηγούμε τώρα, με κάποια πρόφαση, είτε αληθινά, το όνομα του Χριστού διαδίδεται στα πέρατα της οικουμένης. Πιο απλά ακόμη. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν δυο σχολεία. Το ένα σχολείο το είχε κάτω από την εξουσία του ο Απόστολος Παύλος, αφού τον είχε καθορίσει διδάσκαλο της Οικουμένης ο ίδιος ο Χριστός. Το άλλο σχολείο ήταν του διαβόλου. Όσοι φοιτούσαν στο σχολείο που δίδασκε ο Απόστολος Παύλος άκουγαν το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα, να πηγάζει από την πηγή του Αγίου Πνεύματος, από την ίδια την αλήθεια. Και κηρύττωταν το Ευαγγέλιο με μία και μόνο βασική αιτία, να διαδοθεί το Ευαγγέλιο στα πέρα της Οικουμένης. Αυτό ήταν το κήρυγμα αγνό, καθαρό, άδολο. Αντίθετα,
Το άλλο σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν άνθρωποι που κήρυταν, ας το προσέξω αυτό που θα πω, κήρυταν το Ευαγγέλιο, καθαρό και αυτό, αγνό και αυτό, αλλά η αγνότητα δεν βασιζόταν σε αγνή και άδολη ψυχή ή σε αγνές και άδολες ψυχές. Ο σκοπός ήταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αγνό και καθαρό, να πολλαπλασιαστούν οι χριστιανοί, αλλά να φύγει γρήγορα ο Παύλος από τη μέση. Παύλος. Ο Παύλος από τη μέση. Γιατί, να το, θα το εξηγήσω, και το σχολείο του Αποστόλου Παύλου έκανε κήρυγμα αγνό και καθαρό, κάτω από το θέλημα του Θεού. Και οι οπαδοί του διαβόλου κάνανε κήρυγμα αγνό και καθαρό, αλλά όχι με αιτία αγνή και καθαρή. Αν κηρύξουμε, λέγανε, όπως είναι η αλήθεια, την αλήθεια όπως είναι, θα διαδοθεί το Ευαγγέλιο, θα πολλαπλασιαστούν οι χριστιανοί, θα το μάθει ο Νέρονας που είναι στη Ρώμη, που μισεί μια τέτοια πραγματικότητα, δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των πιστών, και θα πάρει απόφαση να βγάλει από τη μέση της ζωής τον Παύλο, που αυτός θα φαίνεται και πράγματι ήταν η αιτία της διαδόσης του Ευαγγελίου. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι... Και η μεν και η δε αλήθεια εκείνη ήταν, η μεν του Αποστόλου Παύλου αλήθεια με αγνή καρδιά, η δε του σχολείου του Σατανά αλήθεια με χωρίς αγνή καρδιά, γιατί ήθελαν να διωθεί το Ευαγγέλιο, να προσευχηθεί, να συλληφθεί ο Παύλος που φαινόταν ότι είναι αιτία της διαδόσης του Ευαγγελίου. Η σκέψη τους ήταν κακή. Ισχύει μέχρι σήμερα ακόμα αυτό. Γι' αυτό λέει, είτε προφάσει, εδώ όμως ο Απόστολος Παύλος λέει, χαίρω γιατί διαδίδεται το Ευαγγέλιο. Θα το δούμε στη συνέχεια, ας το προσέξουμε. Χαίρω γιατί διαδίδεται το Ευαγγέλιο. Είτε αληθεία, είτε με αγνά λατήρια, είτε προφάση, είτε από πρόφαση. Πάντως διαδίδεται. Και χαίρω και χαρίσομαι. Και χαίρω τώρα και θα χαίρομαι στο μέλλον. Βέβαια, εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν νοιαζόταν αν θα έφευγε από τη μέση. Νοιαζόταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να ακουστεί στα πέρατα της Οικουμένης. Στα πέρατα της Οικουμένης. Εφόσον κηρύττα και αυτή το εκπροστά. Ορίστε, λέγε, μην διακόψω όμως, λέγε. Κηρύττα και αυτή το Ευαγγέλιο το αγνό. Ναι. Γιατί δεν... Μετράει η αιτία από το κηρύττεις. Δηλαδή, ποια είναι η αιτία από την οποία ξεκινάς και κηρύττεις αγνό το Ευαγγέλιο. Είναι να κάνεις χρήματα. Μπορεί να κηρύττεις αγνό Ευαγγέλιο, να αποκτάς οπαδούς για να εκμεταλλεύεσαι την ευσέβεια του αλλού. Είχαμε δώρο. Είχανε δώρο. Δώρο στιγμής. Κηρύττεις τώρα, εγώ εκθρεύομαι εσέναν. Που λέγεις Απόστολος Παύλος, παράδειγμα χάρη. Ναι. Και κηρύττω ακριβώς όπως κηρύττεις εσύ. Διαδίδεται το Ευαγγέλιο, θέλω όμως να σε βγάλω από τη μέση, γιατί ο βασιλιάς βλέπει, δεν θέλει να πολλαπλασιάζονται οι πιστοί. Και εγώ, ο Απόστολος Παύλος και ο άλλος κηρύττει το Ευαγγέλιο το ίδιο, φαίνεται ότι το έργο αυτό το κάνει ένας, δεν το κάνουν και οι μεν και οι δε, ένας ο Απόστολος Παύλος, αυτός θα πιαστεί, αυτός θα δει στην φυλακή, θα φύγει από τη μέση. Αυτόν είχαν εχθρό ορισμένοι τον Απόστολο Παύλο και με αυτόν τον τρόπο δεν το ξεκάνουν, χωρίς να φαίνονται. Εδώ κανείς μπορεί να παρατηρήσει
Όχι τίποτα άλλο. Με τι πονηριά εργάζεται ο διάβολος. Δηλαδή ακόμα μπορεί να φορέσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και άσπρα φτερά και να περάσει μέσα μας και να λέει ότι εγώ είμαι άγγελος Κυρίου. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Και εδώ περνούσε το μήνυμά του με ανθρώπους που ήθελε, γιατί δεν ήταν αρεστό στο διάβολο να βλέπει τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει και να πολλαπλασιάζεται η οπαδή του Χριστού στον κόσμο. Θα δούμε συνέχεια κι άλλα. Ας εξετάσουμε όμως τώρα να δούμε αυτά που είπαμε σε σχέση με τις συνθήκες και τα πρόσωπα και την κατάσταση της εποχής. Με τις συνθήκες, τα πρόσωπα και την κατάσταση της εποχής. Όταν έγραφε αυτά ο Απόστολος Παύλος, πια, ότι κηρύτεται το Ευαγγέλιο και από τους μέ και από τους δε, τα έγραφε μέσα από τη φυλακή. Με υπαγόρευση. Είχε μαθητή του μέσα στη φυλακή, προφανώς υπήρχε επισκεπτήριο, είχαν επιτρέψει φύλακες, είχε περάσει μέσα ο μαθητής του, του υπαγόρεψε την επιστολή, την έγραψε, γιατί τα χέρια του είχε δεμένα από στον Σπάνος, η χειροπέδαση. Και πώς, τι γράφει και στέλνει στους χριστιανούς και μαθητάς του και παιδιά του, που τους είχαν χριστιανούς ο ίδιος, τι γράφει. Βούλομε δε γινόσκιν ημάς αδελφοί, θέλω να ξέρετε εσείς αδέλφια μου ότι κατ' εμέ μάλλον εις προκοπή του Ευαγγελίου ελήγηθε. Θέλετε να μάθετε λοιπόν πώς προχωρούν αυτά τα οποία αφορούν το πρόσωπό μου, δηλαδή πώς πάει το έργο μου, σας απαντώ. Εις προκοπή του Ευαγγελίου, αυτή τη στιγμή που σας γράφω, το Ευαγγέλιο προκόπτει, διαδίδεται, ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι, τέτοια διάδοση, ώστε τους δεσμούς μου φανερούς εν Χριστώ γενέστε εν όλο το Πρετορείο. Ώστε αυτή η διάδοση του Ευαγγελίου να κάνει γνωστός τον κόσμο, αλλά και στο περιβάλλον του Αυτοκράτορα, ότι εγώ είμαι δεμένος με χειροπέδες. Αυτό το γεγονός, οι χειροπέδες με τις οποίες είμαι δεμένος, όχι μόνο μέσα στα άκτορα, όχι έξω από τα άκτορα, αλλά όπου υπάρχει εκκλησία και κόσμος, είναι γνωστό. Να το βάλουμε στο μυαλό μας για το πράγμα. Τα δεσμά μου, λέει, οι χειροπέδες μου, γίνονται γνωστές στην Οικουμένη και έτσι διαδίδεται το Ευαγγέλιο. Παρακάτω θα ακούσουμε να μας λέει ο Λέξης Σώστομος πράγματα που δεν παίρνουν από το λογισμό του ανθρώπου, τέτοια που δείχνουν το μεγαλείο των δεσμών του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή μόνο με αυτά που έλεγε ότι είμαι δεμένος, το Ευαγγέλιο διαδιδόταν στα πέρα της Οικουμένης. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, μας λες ότι είσαι δεμένος με δεσμά και ότι σε έχει ο Νέρον Αυτοκράτορας της Ρώμης. Στον κόσμο όλο Αυτοκράτορας ήταν.
Όχι, στη Ρώμη μόνο, σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία διδάσκει ότι δεν πέρασε από την Οικουμένη, τότε η Οικουμένη, αυτοκράτορας σκληρότερος και απανθρωπότερος. Βάρβαρη ψυχή, τέτοια δεν γέννησε η φύση. Στα χέρια λοιπόν αυτού ήταν εγμάλωτος και βαλμένος στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος. Τι έκανε ο Νέρον, λέγει, μια εικόνα όμορφη έχει, όπως ακριβώς ο νηστής, αφού μπει μέσα στο σπίτι, ενώ όλοι κοιμώνται και αφού αφαιρέσει τα πάντα, ανάψει λιγνάρι, όταν δει ο νηστής να ανάψει λιγνάρι, τότε σβήνει το λιγνάρι ο νηστής για να μπορεί να κάνει, λέει, τη δουλειά του με άνεση και να αφαιρέσει και να αρπάσει όσα είναι δυνατόν. Τέτοιος ήταν ο Νέρονας. Ληστής που έμπαινε μέσα στο σπίτι και έσβηναν υπάρχει λιγνάρι και έρπαζε και έκλεβε τα πάντα. Μην μας φαίνεται παράξενο, το εξηγούμε αυτό το πράγμα. Το λιγνάρι που είχε πάρει φωτιά και δεν έσβηνε ήταν το κήρυγμα του Παύλου. Το σπίτι που το κήρυγμα σαν φως μεταφερόταν από το ένα μέρος στο άλλο, το φως δηλαδή, ήταν το κήρυγμα του Παύλου. Προσπαθούσε λοιπόν να μπει, ήταν μάλλον βαλμένος μέσα στην Οικουμένη, αυτό το στο σπίτι, και προσπαθούσε να σβήσει το φως, να κλείσει το στόμα του Παύλου, που έβγαζε φως ουράνιο και φωτιά στην Οικουμένη, ώστε να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο τυράννος. Επαναλαμβάνω, ο Νέρονας στόχο είχε να σβήσει το φως που είχε ανάψει μέσα στην Οικουμένη ο Απόστολος Παύλος. Και θα έσβηνε μόνο αν έβγαινε από τη μέση ο Απόστολος Παύλος. Σίγουρα έφυγε ο Απόστολος Παύλος από τον Νέρονα. Αλλά να δούμε όμως πώς ακριβώς τα πράγματα εξελίχθηκαν. Για αυτή την πραγματικότητα που την έβλεπε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο αυτοκράτορας έχει σκοπό να τον ξεκάνει από τη μέση για να μην ακουστεί πια πουθενά και καθόλου το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, επαναλαμβάνω, για αυτή την πραγματικότητα θα μας μιλήσει ο Ιερός Χρυσόστομος και θα μας τα πει καθαρά, πολύ καθαρά, για να καταλάβουμε. Να δούμε ένα σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου που μιλάει για αυτή την πραγματικότητα. Λέγει λοιπόν για τον Απόστολο Παύλο, ούτε της οδού το μήκος, ούτε του χρόνου το πλήθος, ούτε ο των πραγμάτων όχλος, ούτε ο κίνδυνος και τα επάλληλα δεινά, ούτε άλλο ουδέν την αγάπη και τη μνήμη εξέβαλε των μαθητών. Λέει ο Απόστολος Παύλος, με λέει ο Χρυσόστομος, δεν ποδιζότανε. Αν μια εκκλησία, αν ήταν εδώ, και η εκκλησία για την οποία διαφερότανε να λύσει προβλήματα ήταν στην Ασία, ούτε, λέει, η τόσο μακρινή απόσταση, ούτε ο χρόνος που χρειαζότανε, ούτε ο κίνδυνος που προφανώς προβαλόταν μπροστά του, ούτε το ένα μετά το άλλο τα βάσανα που έπρεπε να περάσει αν ήθελε να λύσει κάποιο πρόβλημα, τον φόβιζαν ούτε τον πόδιζαν.
πάντα έφερνε μέσα στη μνήμη του την αγάπη των παιδιών του, όπου κι αν ήσαν. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι από την εικόνα του προσώπου του Αποστόλου Παύλου ως τσοπάνι, ως βοσκού, ως ποιμένος της Εκκλησίας του Χριστού. Επαναλαμβάνω, μόνο ένα κομμάτι. Θα δούμε και παρακάτω άλλο κομμάτι του προσώπου του, της εικόνας του προσώπου του Αποστόλου Παύλου, που μας τη δίνει και λέει αυτό το κομμάτι είναι ένα στοιχείο του αληθινού βοσκού που θυσιάζει τη ζωή του και τα πρόβατα της στάνης, τα λογικά πρόβατα της στάνης του Χριστού. Τα λογικά πρόβατα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μας προσέξουμε, την έγραψε, είπαμε, από τη φυλακή την επιστολή αυτή, το κομμάτι που διαβάσαμε. Ο Απόστολος Παύλος έμοιαζε, λέει, με βασιλιά που ήταν ανεβασμένος επάνω στο θρόνο του, την αυγή, και αφού είχε καθίσει, λέει, πάνω στην βασιλική αυλή, από εκεί έστελνε σε όλα τα μέρη της γης επιστολές στις εκκλησίες του που είχε ιδρύσει. Μέσα από τη φυλακή έστελνε επιστολές για να δείξει ότι πόναγε και υπέφερε για τις ψυχές που οι εκκλησίες είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Και για κάθε μία ψυχή και για όλες μαζί ενδιαφερόταν ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό σε άλλη επιστολή θα τον δούμε να γράφει και να λέει, αδελφοί μου Ρωμαίοι, θέλω να έρθω σε εσάς να σας δω, να σας παρηγορήσω, να παρηγορηθώ από το δικό σας παράδειγμα, αλλά εμποδίζομαι άχρη του δεύρω, εμποδίζομαι μέχρι τώρα, έχω εμπόδια. Καθημερινά, μα καθημερινά, ο Απόστολος Παύλος φρόντιζε άλλοτε για τους Κορινθίους, άλλοτε για τους Μακεδόνας, άλλοτε για τους Φιλιππισίους, άλλοτε για τους Καπαδόκες, άλλοτε για τους Γαλάτες, σημερινή Γαλλία, άλλοτε για τους Αθηναίους, άλλοτε για εκείνους που κατοικούσαν στο Πόντο, και γενικά καθημερινά νοιαζόταν για όλους. Γιατί του είχε ο Κύριος εναποθέσει στα χέρια του τη φροντίδα για όλους. Τη φροντίδα για όλους. Μετά από μένα είσαι εσύ, του είπε. Μετά από μένα είσαι εσύ. Λέμε, ο πρώτος μετά τον ένα είναι ο Απόστολος Παύλος. Και δεν νοιάζονταν μόνο για τις εκκλησίες, το σύνολο των ανθρώπων των πιστών, για τους 100 εδώ, 100 εκεί, 500 παραπέρα, 1000 παραπέρα, αλλά και μεμονωμένα κατάτομων νοιάζονταν Απόστολος Παύλος. Παράδειγμα, πέφτει στην αμαρτία ένα στην Κόρινθο και αμέσως γράφει επιστολή και παραγγέλει στην εκκλησία της Κορίνθου, πάρτε τον από τη μέση, βγάλετε τον από την εκκλησία μέχρι ότου μετανοήσει. Όταν πήρε την πληροφορία ο Απόστολος Παύλος ότι τον βγάλανε έξω, ότι μετανόησε εκείνος ο άνθρωπος, λέει, ξαναπάρτε τον μέσα στην εκκλησία, δείχτε τώρα περισσότερη αγάπη, μήπως
τον άνθρωπο, τον καταλάβει απελπισία και τον γραπώσει ο διάβολος και τον στείλει στον Άδη. Και επαναλαμβάνω, όχι συνολικά, μόνο συνολικά, αλλά και για μια ψυχή ακόμη, Απόστολος Παύλος ενδιαφερόταν. Λέει όλος λοιπόν ο Χρυσόστομος, είπαμε για εκείνον στην Κόρινθο που έπεσε σε μεγάλο μάρτυμα πορνείας μοιχείας μαζί, τα δυο μαζί. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, μη γάρ μη του το είπεις ότι δραπέτης ο δίνα, μη μπεις, κοίταξε, ενδιαφέρεται για τον δραπέτη, για εκείνον που δραπέτευσε ο Απόστολος Παύλος. Μην πεις ότι ο άλλος είναι νηστής και γι' αυτόν ενδιαφέρεται. Μη κλέφτης ο άλλος. Και μυρίων και ότι είναι γεμάτος από μύρια κακά. Ή ότι φτωχός και πεταμένος. Ή ότι ένα ξεφτελισμένος ο άλλος. Και ο άλλος δεν αξίζει καθόλου. Αλλά εννόησε ότι και υπέρ τούτου απέθανε ο Χριστός. Κατάλαβε το, λέγει, ότι και για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν, για εκείνους που χαρακτηρίζουν από την κοινωνία ως αποφόλια τέρατα, να το πούμε έτσι, γιατί έχουν κάνει μεγάλα αμαρτήματα, μεγάλα εγκλήματα ή και αντιστρόφως δεν έχουν καμιά κοινωνική αξία, γιατί λέει δραπέτης και τυποτέκης από την αλλημεριά, για τον καθένα από αυτούς ενδιαφέρεται ο Χριστός. Και για αυτούς ενδιαφέρονταν ο Παύλος. Όχι μόνο για δήθεν ανθρώπους αξίους. Άλλωστε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για όλους εκείνους και για σένα που ακούς, δεν λυπήθηκε ο ουράνιος πατέρας να θυσιάσει το παιδί το μονάκριβο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν λοιπόν ο Θεός δεν λυπήθηκε, πολύ περισσότερο και ο Απόστολος Παύλος έδινε ενδιαφέρον αφού τον τοποθέτησε τσοπάνι μέσα στη στάνη τη δική του ο Χριστός. Θα δούμε το ενδιαφέρον του Αποστόλου Παύλου να φτάνει. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε κάτι στο τέλος από εκείνα τα πράγματα. Να φτάνει σε λεπτομέρειες της ζωής των πιστών. Σε λεπτομέρειες. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα. Τότε, όταν κήρυτε ο Απόστολος Παύλος, κήρυτε σε ειδωλάτρες. Και άκουγαν το κήρυγμα και άλλαζαν ζωή όσοι βεβαίως έκαναν δεκτό το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Είχαν μια συνήθεια οι ειδωλολάτρες να θυσιάζουν στα είδωλα και από αυτό που θυσιάζαν έτρωγαν το θυσιασμένο. Αυτή τη συνήθεια στη συνέχεια όσοι γίνονταν χριστιανοί δεν την απέβαλαν αμέσως. Έτρωγαν, πήγαιναν και έτρωγαν τα ειδωλόθητα από αυτά που θυσιάζανε. Λοιπόν, για μια τέτοια περίπτωση λέει ο Απόστολος Παύλος, άκου να σου πω, γράφει επιστολή, όταν δεις τον αδερφό σου και πάει και απλώς το χέρι του και φάει από εκείνα τα ειδωλόθητα, τα κρέατα που έπαιρνε από τα θυσία των ειδώλων, μη σκανδαλιστείς και μη χάσεις την ψυχή σου εσύ σκανδαλιζόμενος από την δική του συμπεριφορά, γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, θα το μάθει σιγά σιγά. Επαναλαμβάνω και για λεπτομέρειες και γράφει το εξής, μη το βρώμα σου εκείνον απώλειε διόν Χριστός απέδανε. Πρόσεχε εσύ, μήπως με το δικό σου φαγητό που τρως, εσύ προσωπικά, στο οποίο γράφει την επιστολή, κάνεις να σκανδαλιστεί ο άλλος
και χάσει την ψυχή του. Επαναλαμβάνω, για τις παραμικρές λεπτομέρειες διαφορά τον Απόστολος Παύλος. Δείγμα αυτού του ενδιαφέροντος του Αποστόλου Παύλου για κάθε μια ψυχή χωριστά, πολύ περισσότερο για εκκλησίες ολόκληρες, βλέπουμε μέσα σε επιστολές του. Γράφει λοιπόν σε επιστολή μέσα και κάνει συστάσεις στις εκκλησίες που γράφει τις επιστολές. Σας κάνω σύσταση, σας δίνω σύσταση για τη Φίβη, πρόκειται για μία Απόστολο της εποχής του Αποστόλου Παύλου, την αδελφή, διάκονον ούσαν της εκκλησίας της Κεχρίας. Εδώ στην Πελοπόννησο, στην Κόρυνθο, δίπλα όπως πάμε για Ερμιόνη, υπήρχαν τα λουτρά της ωραίας Ελένης εκεί. Εκεί ήταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα που δεχτήκαν τον Απόστολο Παύλο τα πρώτα ξενικά χρόνια. Εκεί ήταν και μία Φίβη που ήταν στην πρώτη εκκλησία που ίδρυσε εκεί, ήταν διάκονος, διακονούσε τους πιστούς της εκκλησίας αυτή η Φίβη. Γράφει λοιπόν σε αυτή τη Φίβη και δίνει συστάσεις της εκκλησίας και λέει «Να και η Φίβη που είναι διάκονος της εκκλησίας». Υπηρετούσε τους Αγίους, τους Χριστιανούς δηλαδή, της εκκλησίας της εποχής εκείνης. Και να δεχτείτε λέει αυτή τη γράφει εδώ, την Φίβη, όπως ακριβώς θα δεχτείτε έναν Άγιον του Κυρίου. Αλλού γράφει, όταν γράφει επιστολή σε άλλους λέει «Σας στέλνω επιστολή και σας στέλνω χαιρετίσματα, ασπάζονται», αυτό σημαίνει σας χαιρετίζουν από μακριά, με χαιρετισμούς, «ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, η οποία για τη δική μου ζωή έβαλαν το κεφάλι τους κάτω για να με σώσουν». Πώς το λέει αυτό? «Υπέρ της ψυχής μου τον εαυτόν τράχυλον υπέθηκαν. Για τη δική μου ζωή ο Ακύλας και η Πρίσκυλα έβαλαν το λαιμό τους κάτω να κοπεί αρκεί να σωθώ εγώ». Αγαπούσαν τον Παύλο οι μαθητές από ό,τι βλέπουμε. Αγαπούσε ο Παύλος μαθητές από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει μία αμοιβαία αγάπη από τον Παύλο προς εκκλησίες και προς τον καθένα και από τον καθένα πιστό προς τον Παύλο. Υπήρχε ένα δέσιμο πάρα πολύ γερό στους πιστούς. Εδώ κάνουμε το σχόλιο και λέμε είμαστε χριστιανοί, ζούμε στον 20ο αιώνα, βάζουμε απέναντί μας αυτή τη συμπεριφορά και τη σχέση των πρώτων χριστιανών και λέμε υπάρχει αυτό το δέσιμο ή μήπως βλεπόμαστε ή και δεν βλεπόμαστε σχεδόν καθόλου ορισμένα χρονικά διαστήματα. Είμαστε ξένοι μεταξύ μας εντελώς, αν και εκκλησιαζόμαστε. Είμαστε, σας το είπα και την άλλη φορά, βρέθηκα με κάποιον και του είπα αυτό το παιδί είναι άρρωστο. Μα δεν το ήξερα. Και είμαστε και συγγενείς. Και συμπλήρωσα. Φαντάσου, στενότατη τη συγγένεια και επαφή καμία. Τι να μιλήσουμε για χριστιανική επαφή μεταξύ μας, όταν το σημείο αυτό, η απόδειξη αυτή μιλάει και λέει σοβαρά ασθενή ο συγγενής σου και εσύ αγνοείς την ασθένειά του γιατί δεν έχεις πάει να δεις τι γίνεται στο σπίτι αυτό που είναι συγγενής σου. Και είναι και χριστιανός και εκκλησιάζεται. Ο καθένας από εμάς είναι αυτή η περίπτωση. Εδώ όμως βλέπουμε σε μια παροχημένη εποχή, προ 2000 ετών περίπου, που μέσα δεν υπήρχαν καθόλου, μιλάμε για μέσα, καθόλου δεν υπήρχαν, τίποτα.
για να μεταφερθεί μια επιστολή έπρεπε να πάει με τα πόδια κάποιος και έτσι γινότανε. Και αν θα πήγαινε η επιστολή. Και όμως πήγαινε η επιστολή με τα μυρίων κινδύνων. Πήγαινε η επιστολή. Σήμερα ζούμε σε μια παμπληθή κοινωνία. Είμαστε και τυσιαζόμαστε μαζί και οι ψυχές είναι χώρια. Μακριά του ενός από το άλλο η ψυχή. Και γάρ Παύλος καθάπερ μίαν εικονικίαν την οικουμένη νάπασαν ούτω της απάντων εφρόντης σωτηρίας. Το εξηγώ. Είναι στο θέμα αυτό που συζητάμε τώρα. Ο Απόστολος Παύλος σαν να κατοικούσε σε ένα σπίτι μέσα έβλεπε όλη την οικουμενική εκκλησία που είχε ιδρύσει. Την έβλεπε σαν ένα σπίτι μες στο οποίο βρίσκεται. Και ας ήταν η απόσταση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λέει κατοικούσε μέσα στις εκκλησίες όλες σαν να ήταν ένα σπίτι. Και φρόντιζε για όλους όπως φροντίζει ένας πατέρας για δύο παιδιά μέσα σε ένα σπίτι. Αυτό το ενδιαφέρον είχε και τα δικά του δεσμά, τις χειροπέδες, δεν τα έβλεπε, δεν νοιαζόταν, δεν καταλάβαινε αν ήταν δεμένος ή όχι. Ίσα ίσα που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι γράφει μες επιστολές ότι χαίρω για τα δεσμά μου, χαίρω για τα παθήματά μου, χαίρω για τα στίγματα, τις πληγές που φέρνω πάνω στο σώμα μου, όπως ακριβώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν νοιαζότανε καθόλου, αλλά έχαιρε για αυτά και για αυτά χαιρότανε γιατί αυτά ήταν αιτία να διαδίδεται το Ευαγγέλιο στα πέρα της Οικουμένης. Είναι φοβερό να βλέπει κανείς, για μας είναι αυτά ασύλληπτα στο μυαλό. Άνθρωπο που υποφέρει να φωνάζει αισθάνομαι χαρά και όχι μόνο αισθάνομαι χαρά αλλά και θα χαίρω και στο μέλλον γιατί διαδίδει το Ευαγγέλιο. Και σας το κάνω γνωστό, αδέρφια μου λέει αυτό το πράγμα, ότι η δική μου χαρά είναι αυτή. Και εδώ βλέπει κανείς μία αγάπη καρδιακιά ανοιχτή που αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Που όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η αγάπη αυτού του Αποστόλου Παύλου διώχνει από τη μέση κάθε ανομαλία, κάθε εμπόδιο, κάθε φόβο, κάθε δισταγμό. Πες μου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Παύλε, πώς σου βγαίνει αυτό από το στόμα, να είσαι δεμένος, φυλακισμένος, να πονάς, να έχεις κλειστό το στόμα σου, να στο κυκλίσει το στόμα ο άλλος, να μην ακούγεσαι καθόλου και να λες ακούγεται το κήρυγμά μου στα πέρα της Οικουμένης. Αυτό που κάνει σήμερα η τηλεόραση και μεταφέρει ένα γεγονός από τα πέρα της Οικουμένης σε μηδέν χρόνο και κάτω από μηδέν χρόνο μεταφερόταν το μήνυμα ότι είναι δεμένος Απόστολος Παύλος και φυλακισμένος σε όλες τις εκκλησίες και σε όλο τον κόσμο. Το έκανε αυτό η Θεία Χάρης. Δεν χρειάζεται εδώ να σχολιάζουμε τίποτα από αυτά. Ρωτά λοιπόν ο Απόστολος, ο Ιερός Χρυσόστομος, πες μου, πού βασίζεις τη χαρά, πού βλέπεις την προκοπή και τη διάδοση του Ευαγγελίου, άρα λυτρώθηκες από τα δεσμά, μήπως σου πέσανε οι αλυσίδες,
από τα χέρια. Μήπως σου δόθηκε άδεια και κηρύττεις από πόλη σε πόλη το κήρυγμα. Μήπως μπήκες στην εκκλησία μέσα και απάγγειλες λόγους για τον Ιησού Χριστό μεγάλους και ωραίους για την πίστη του και έκανες πολλούς μαθητές. Μήπως ανέστησες νεκρούς και έγινες αξιοθαύμαστος. Μήπως λεπρούς καθάρισες και όλοι εκπλαγήκανε. Α, μήπως δαίμονες έδιωξες και ανυψώθηκες ψηλά σε αξία. Μήπως τίποτα από αυτά. Ουδέν τούτον φυσί. Απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου. Όχι, τίποτα από εκείνα δεν έκανα. Πώς λοιπόν γέγονε η προκοπή του Ευαγγελίου, πώς έγινε η προκοπή του Ευαγγελίου, πώς διαδόθηκε. Πες. Και απαντάει, επειδή έγιναν φανερά στον κόσμο όλο και στο πρετόριο, εδώ στα Ράκτορα μέσα, κυρίως έγιναν φανερά τα δεσμά μου και οι χειροπέδες μου. Αυτό είναι αρκετό και διαδόθηκε το Ευαγγέλιο. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Να λέει αυτά εδώ τα δεσμά είναι το καλύτερο κήρυγμα. Το καλύτερο κήρυγμα. Και σίγουρα είναι το καλύτερο κήρυγμα. Γιατί δείχνει ότι έχει βάλει το τράχυλο του κάτω και ότι για το Ευαγγέλιο είναι έτοιμος να χύσει το αίμα του. Αυτό είναι, αυτή η πράξη δείχνει ότι επαναλαμβάνεται το παράδειγμα του Χριστού στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Ώστε τους πλείωνας των αδελφών πεπιθώντας τις δεσμοί σου περισσότερο στο ορμά να φόβος το λόγο λαλήν. Και σας το εξηγώ, λέει, όταν βλέπουν εμένα, λέει, τα αδέρφια μου, οι βαθισμένοι στο όνομα του Χριστού, λέει Απόστολος Παύλος, αν με βλέπουν εμένα δεμένο με χειροπέδες, μιμούνται το παράδειγμά μου και κηρύττουν πλέον άφοβα σαν και εμένα το κήρυγμα και ακούγεται στα πέρα της οικουμένης. Το παράδειγμα μιλάει περισσότερο από το λόγο. Από τη σιωπή, από το λόγο, είναι πιο δυνατή η σιωπή συνοδευόμενη από το παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, από το λόγο που μπορείς να πεις, τον καλό λόγο, έως το κήρυγμα παραδείγματος χάρη, που ακούγεται, πιο δυνατά είναι μία πράξη που επιβεβαιώνει το λόγο που κάνεις και ας μην το κηρύττεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα, αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Φώτιος όταν βρέθηκε απέναντι σε επίβουλους που βέβαια του αυτοκράτορα φίλους που θέλανε να το πετάξει από τον δρόμο στην πόλεως, τον δικάζανε και προφανώς έπρεπε να απαντήσει. Και έκλεινε το στόμα και δεν απαντούσε. Και όταν το ρωτήσανε και δεν απαντούσε, σιγώντος, σιγώσεις της γλώσσης, όταν η γλώσσα σιωπά, δυνατότερο να ακούεται η φωνή. Η φωνή περνάει και ακούγεται πιο δυνατά. Το δίκαιο μιλάει και περνάει βαθιά στα αυτιά του καθενός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι δεν χρειάζεται να μιλάω, μιλάω τα δεσμά μου. Περνάει το κήρυγμα των δεσμών μου. Και αυτό γίνεται παράδειγμα για εκείνους που με ακούνε και επαναλαμβάνω το δικό μου παράδειγμα. Ποιος είδε, ποιος άκουσε ότι μέσα από τα βάσανα των δασκάλων, ποιος είδε ή ποιος άκουσε
ότι μέσα από τα βάσανα των διδασκάλων οι μαθητές παίρνουν παρηγοριά, δύναμη και θάρρος. Πώς δεν φοβήθηκαν, πώς δεν είπαν στον Παύλο οι μαθητές του, όταν τον είδαν δεμένο, Παύλε, γιάτρευσε και θεράπευσε τον εαυτό σου πρώτα. Εσύ είσαι δεμένος. Τι σου προσφέρει ο Χριστός που είσαι δεμένος? Ορίστε, να σε λυτρώσει. Να θυμηθούμε τι έλεγαν οι σταυρωτές του Κυρίου. Πάνω στο σταυρό, Κύριος, κάτω οι σταυρωτές. Οι όσοι του Θεού καταβάτω από το σταυρό. Για να πιστέψουμε, λέει. Κατέβατα από το σταυρό για να πιστέψουμε. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα. Εσύ ο δασκαλός μας, ελεμένος, άμα δεν ηθείς, εμείς δεν πιστεύουμε. Δεν έλεγαν αυτό οι μαθητές Αποστόλου Παύλου, αλλά επαναλάμβανε το παράδειγμα, το κήρυγμα, και δένονταν και αυτοί στη συνέχεια και συνέχεια στους αιώνας, αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Μόνο όταν η Εκκλησία πονάει ή περνάει από βασανιστήρια, τότε διαδίδεται. Πότε έγινε ζωντανή η Εκκλησία της Ρωσίας? Όταν από το 27 μέχρι το 40 πόσο πήγε, ήταν κάτω από το κομμουνιστικό καθεστώς και εκατομμύρια χριστιανοί τους έφαγε το παραπέτασμα, το μαχαίρι και οτιδήποτε άλλο. Και είναι ζωντανή η Εκκλησία του Χριστού στη Ρωσία, πιο ζωντανή από κάθε άλλο μέρος. Όπου διώκεται, όπου υπάρχει λιωμός, υπάρχει και ζών χριστιανισμός που μιλάει, που φωνάζει. Όπου υπάρχει αυτό που υπάρχει σε εμάς καλοπέραση, εκεί υπάρχει νέκρα. Νέκρα υπάρχει. Γινόταν λοιπόν το παράδειγμα των δεινών, των βασάνων του Αποστόλου Παύλου, παράδειγμα και παρηγοριά στους μαθητάς του. Εδώ λέει ένα σχόλιο, μια ωραία, πολύ ωραία φράση ο Ιερός Χρυσόστομος. Τη διαβάζω και μετά θα την εξηγήσω. «Και γάρ, όταν υπό του Θείου πόθου και έρωτος η ψυχή βαφίσα τύχη γνησίως, παρουδέν επιστρέφεται το παρόντον». Όταν λέγει «η ψυχή του πιστού βαφτεί λέει με έρωτα Θεού, θεϊκό έρωτα, με γνήσιο έρωτα, δηλαδή Χριστού, που να μην έχει μέσα παράσιτα, στην αγάπη του Χριστού να μπει, άντε πιο πολύ αγάπη του παιδιού που συμβαίνει σε εμάς, άντε και αγάπη των ελληνικών αγαθών, άντε και κάτι άλλο στη μέση, τότε δεν είναι γνήσια η αγάπη. Το είπε ο Κύριος. Θέλω να είναι η αγάπη αποκλειστικά αγάπη δική μου. Όλα τα άλλα να είναι τελευταία. Λοιπόν, όταν βαφτεί λέει με τέτοιο πόθο και τέτοια αγάπη η ψυχή, δεν έχει τότε καμία έγνοια, κανένα ενδιαφέρον η ψυχή αυτή για τα παρόντα αγαθά που, έχει, που υπάρχουν. Για τα παρόντα υλικά αγαθά. Και λέει το εξής, όπως ακριβώς ένας τρελός μπαίνει και στο πυρ και στα θηρία και στη θάλασσα και δεν καταλαβαίνει τι είναι φωτιά, τι είναι θάλασσα, τι είναι θηρία, αψηφάει τον κίνδυνο τρελός γιατί δεν καταλαβαίνει ότι είναι καθόλου κίνδυνος, έτσι και εκείνος που φλέγεται από θεϊκό έρωτα, θεϊκή αγάπη, αψηφάει τα παρόντα αγαθά, πηδάει και στη φωτιά και θυσιάζει τον Χριστό, πάει και στο μαχαίρι για να σφαχτεί και οποιοδήποτε βασανιστήριο το υπομένει και το υποφέρει χάρη της αγάπης και του έρωτος του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στη φυλακή λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος δεμένος. Από τη φυλακή αφήνει το παράδειγμα να μεταφέρεται στα πέρα της οικουμένης.
Και μιλάει το παράδειγμα όσο δεν μιλάνε εκατομμύριες γλώσσες. Υπάρχουν εκτός από τους εχθρούς που τον έχουν στη φυλακή μέσα και οι άλλοι που τον πολεμάνε με άλλο τρόπο, επαναλαμβάνω, προβάλλοντας τη διδασκαλία του Χριστού, οι εχθροί του Αποστολού Παύλου, έτσι ώστε να είναι καθαροί από αιρέσεις, όμως η αιτία είπαμε ήταν να ξεκάνουν τον Αποστολό Παύλο, λέει ο Αποστολός Παύλος, και αυτοί οι εχθροί που κάνουν κήρυγμα αγνό και αθώο για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και να το ακούσει ο νεόλας και να μου πάρει το κεφάλι, και οι του Χριστού Απόστολοι και μαθητέ μου κηρύττουν, όλοι αυτοί μου δίνουν χαρά, χαίρομαι τώρα και θα χαίρομαι πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επαναλαμβάνω ότι ο διάβολος τον πολεμούσε και με μαύρα και με άσπρα φτερά. Με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Θέλουμε λοιπόν, τελειώνω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλετε να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας γράφω. Θα το επαναλάβω, ότι κηρύττουν τα αδέρφια μου το κήρυγμα που κηρύττω εγώ, αγνό και καθαρό. Κηρύττουν οι εχθροί μου, αγνό και καθαρό, για να με ξεκάνω από τη μέση. Θέλετε να καταλάβετε γιατί χαίρομαι? Ένα πράγμα σας λέω να κάνετε για μένα που θα ωφελήσει τον εαυτό σας. Ένα πράγμα. Και όχι μόνο τον εαυτό σας θα το ωφελήσει, αλλά θα διορθώσει και άλλους. Πώς? Αν εισευχάς αΐ καταφεύγομεν. Αν στην προσευχή πάντοτε καταφεύγουμε. Και παρακαλάμε το Θεό, εκείνο που δίνει λόγο σοφίας. Τι να κάνει ο Θεός? Να δώσει, αυτό ισχύει για όλους μας, να δώσει και αυτιά για ακρόαση, που να έχουν σύνεση, νουν, γνώση, τα αυτιά που ακούνε το Λόγο του Θεού. Και να αρπάζουν το Λόγο του Θεού και να το μεταφέρουν μέσα στη φυλακή, επαναλαμβάνω, στην καρδιά, για να το φυλάξει. Και συνεχίζει. Αγαρουκ ισχύομεν πολλάκις εξοικίας κατορθώσεις που δεις, όσα δεν μπορούμε με τη δική μας προσπάθεια και φροντίδα να κατορθώσουμε, ταύτα δυνησόμεθα ανήσε ευμαρός διευχών. Αυτά θα μπορέσουμε με μεγάλη ευκολία να τα κατορθώσουμε με την προσευχή. Παραλαμβάνω, όσα δεν μπορούμε με την κάθε προσπάθειά μας να επιτύχουμε, αυτά με μεγάλη ευκολία θα μπορέσουμε με την προσευχή να τα κατορθώσουμε. Αΐ γαρ και αδιαλείπτος εύχεστε χρή. Αΐ, πάντοτε και συνεχώς είναι ανάγκη να προσεύχεστε. Και προσθέτει. Και εν θλίψη και στη θλίψη και στην άνεση και στα βασανιστήρια και όταν βρίσκεσαι μέσα στα αγαθά σου και όταν είσαι στην άνεση για να σου να φροντίσει ο Θεός να παραμείνουν τα αγαθά σου ακίνητα και αμετάβλητα και όταν είσαι μέσα στην κακοκαιρία των βασάνων για να σου απαλλάξουν τα βασανιστήρια και όταν πρόκειται να σου έρθουν βασανιστήρια, να στα απομακρύνει τα βασανιστήρια και όταν είσαι μέσα στα βασανιστήρια και δεν βγαίνεις να σου δώσει υπομονή να τα υπομένεις, αΐ χρή προσεύχεστε. Πάντοτε και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσευχόμαστε. Και εδώ λοιπόν λέει τώρα, βλέπετε ότι εγώ, ο Παύλος ο Απόστολος, είμαι σιδηροδέσμιος. Βρίσκομαι για τη δική σας
γνώμη μέσα σε κακοκαιρία φοβερή. Γονατίστε, παρακάλεστε τον Θεό για να μου δώσει και εμένα τη δύναμη και την άνεση να βγω από τα δεινά. Όχι για τον εαυτό μου, γιατί λέει επιθυμώ εγώ, αναλύσε, εγώ στη φυλακή είμαι και έχω την επιθυμία να το σώμα μου να φάει μαχαίρι και να φύγω από τον κόσμο. Δεν συμφέρει εσάς, δεν είναι συμφέρον σας. Επιθυμώ, αναλύσε και συγχριστώ είναι. Επιθυμώ να πεθάνω και να πάω στην αγκαλιά του Χριστού. Όμως αυτό δεν συμφέρει εσάς. Γι' αυτό λοιπόν κάντε προσευχή να με βαστίξει τη ζωή, να σας στηρίζω με τη δύναμή του επάνω στο έργο το πνευματικό που ο Ιησούς, ο Κύριος μας, κάλεσε όλους. Έχουμε πολύ υποτιμήσει, πάρα πολύ υποτιμήσει το έργο εκείνο που το ζητάει κάθε φορά ο Απόστολος Παύλος, την προσευχή δηλαδή. Η υποτίμηση είναι φοβερή. Όταν εμείς δεν προσευχόμαστε, δεν χαμπαρίζουμε καθόλου τη δύναμη της προσευχής. Όταν προσευχόμαστε λίγο, έχουμε λίγη βοήθεια. Λίγο μπορεί να καταλάβουμε. Όταν όμως είναι η προσευχή συγνή, τακτική, και την ημέρα πολλές φορές με τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμε, τότε παίρνουμε τον καρπό εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος σαν αποτέλεσμα της προσευχής. Τη δύναμη, τη χάρη, την αγιοσύνη. Τα δίνει αυτά η προσευχή, αφού εμείς παρακαλάμε τον Κύριο να μας ενισχύει και να μας δυναμώνει. Είσαι, λέγει, μέσα σε κλείδωνα. Κλείδωνας είναι θαλασσοταραχή μεγάλη. Εδώ το ονομάζει κλειδόνιον ο Απόστολος Παύλος. Κάνε επιτέλους προσευχή για να βγεις από αυτό το κλείδωνα, από αυτή την περιπέτεια που ζεις. Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι η δύναμή σου για να σε βγάλει μέσα από αυτή τη λεπορία τη μεγάλη που περνάς. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, και τελειώνω, και άλλα θα έκαμε να πούμε, σίγουρα και η προσευχή του αδελφού βοηθάει τον αδελφό που βρίσκεται στην περιπέτεια, αλλά όχι τόσο όσο εκείνου που υποφέρει γίνεται ακουστή η προσευχή. Παραδείγματος χάρη, φωνάζει μία χαναναία, κάνε μου καλά την κόρη Κύριε που υποφέρει φοβερά, και ο Χριστός δεν ακούει, δεν ακούει. Μπαίνουν στη μέση μαθητέ, Κύριε κάνε καλά το παιδί, δεν ακούς που φωνάζει πίσω. Δεν ακούει ο Κύριος, δεν ακούει, ακούει. Ξαναφωνάζει η γυναίκα. Και ξαναφωνάζει η γυναίκα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής. Όταν η φωνή επαναλαμβάνεται, τότε η ψυχή δένεται με εκείνον που συζητάει, με εκείνον τον οποίο συνομιλεί. Όταν μια φορά πει κάτι, πάει, πέρασε. Ποιος δεσμός υπάρχει? Δεν ισχύει του πειρασμού η φράση που ακούγεται, το πολύ το κυριλέσιο το βαριέται ο Θεός που λέει. Όχι, αυτό του σατανά. Λέει συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος, το παιδάκι που ζητάει από τον πατέρα του και δεν του δίνει. Δεν κλαίει συνεχώς να του δώσει, δώσε μου και δώσε μου, και κλαίει και ξανακλαίει και χτυπιέται και λοιπά. Και στο τέλος ο πατέρας, για να αποφύγει την ταλαιπωρία από το παιδί, λέει άντε πάρε. Και ο Κύριος μας θέλει έτσι κοντά του, γιατί όταν του φωνάζουμε συνεχώς, αντλούμε από το θησαυρού της αγιοσύνης του. Παίρνουμε από τη δύναμή του και πορευόμαστε τη ζωή μας. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη φυλακή, δεμένος, αφού ο Κύριος κανόνιζε τα βήματά του, θεωρούσε αναγκαιότατο
έργο να βάλουν τα γόνατα κάτω οι εκκλησίες όλες να προσευχηθούν για αυτόν. Και βέβαια προσευχήθηκαν εκκλησίες, αλλά όμως βάζουμε στο μυαλό μας και τούτο ότι ο Απόστολος Παύλος όταν βρέθηκε στη φυλακή έφυγε από την Έφεσο αφού έβαλε τα γόνατα στην παραλία μαζί με τους πιστούς της Εφέσου και τους είπε «Φεύγω τώρα και πάω στη Ρώμη όπου είναι ο Νέρονας. Θα με πιάσουν, θα με δέσουν και θα μου κόψουν το κεφάλι». Τα γνώριζε όλα εκείνα, στη φυλακή ήταν μέσα και έλεγε «Προσευχηθείτε». Για να μάθει τα παιδιά του να προσεύχονται. Τίποτα άλλο παραπάνω. Αν θέλει να πει κάτι, εγώ έφαγα το χρόνο. Μπορεί να πει.